Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ γιορτινό και κάτι πάρα πολύ κυριακάτικο. Βέβαια, είναι και για όλη τη βδομάδα, γιατί το φαγητό που θα φτιάξουμε είναι γεμιστό ρολό κιμά κοτόπουλο. Θα το κάνουμε τέλειο, θα είναι τόσο γευστικό και τόσο μα τόσο αρωματικό, που πραγματικά δεν θα πιστέψετε ότι μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά και επειδή κάνουμε κάτι τόσο τελικά, το κάνουμε ένα ρολό κιμά κοτόπουλο γεμιστό, δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την άσχημη αίσθηση του κρεμμυδιού. Να ξέρετε ότι όταν τρώτε κιμάδες και μετά νιώθετε βαρύ το στομάχι σας, φταίει το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Αλλά μας αρέσει το κρεμμύδι και το σκόρδο, γιατί άμα δεν τα βάλουμε δεν θα γίνει η γευστική συνταγή μας. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τα ψήσουμε. Για αυτό το λόγο, ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας εδώ. Τέλειο. Δεν θέλει πολλή ώρα. Ίσα-ίσα να το υδρώσουμε στο τηγανάκι μας, πραγματικά θα γίνει ένα άλλο υλικό. Θα μας δώσει αυτή τη γλυκύτητα που θέλουμε στη συνταγή μας και δεν θα μυρίζει άσχημα το φαγητό μας. Που συνήθως, σας λέω στους κιμάδες, το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι το κρεμμύδι. Έχει μαγιάσει η γλώσσα μου. Το λέω αυτό τα τελευταία χρόνια κάθε μέρα και πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει της μόδας. Όλος ο κόσμος πια όταν μαγειρεύει κιμάδες, πάντα μα πάντα ψήνει το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν. Ελαιόλαδο, δεν θέλουμε πολύ, περίπου 1-2 κουταλιές σούπας. Το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο πάνε μέσα στο τηγάνι. Θέλουμε να ακούσουμε αυτό το θόρυβο. Τώρα, θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το θυμάρι να παίρνει λίγο χρώμα στο τηγάνι, γιατί αρωματίζει όλα τα υπόλοιπα, το θυμάρι στη συνταγή θα το ρίξω τώρα. Όποτε θέλω ένα ψαλίδι, θυμαράκι, φρέσκο, δεν σας βάζω περιορισμούς και παραπάνω να ρίξετε, δεν θα χαλάσει το φαγητό σας με το θυμάρι. Το θυμάρι πάει παντού, αρκεί να μην έχει κοτσανάκια. Θέλουμε να είναι ωραίο φρέσκο, παίρνουμε μόνο τις μυτούλες, εδώ, τέλεια. Και σοτάρουμε πολύ καλά μέχρι να καραμελώσουν. Τώρα, όση ώρα σοτάρουμε τα κρεμμύδια μας, πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχω το ψωμί μου εδώ. Έχω πάρει ψωμί του τόστ στη συνταγή τη δική μου. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε ψωμί του τόστ, μπορείτε να πάρετε ό,τι απομεινάρια από ψωμί, φρυγανιές, ντάκο μπορεί να έχετε, παξιμάδια στο σπίτι, μας κάνουν μια χαρά. Απλά χρειαζόμαστε ψωμάκι γιατί θέλουμε να σετάρουμε το ρολό, δεν θέλουμε να ανοίξει καθώς ψήνεται στο φούρνο. Οπότε το ψωμί θα δέσει πάρα πολύ καλά τη συνταγή μας. Λοιπόν, πάμε σε κομμάτι, όπως βλέπετε αυτό είναι παγιάτικο, οπότε μας εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε το ψωμί μέσα, εδώ, και θα προσθέσω λίγο μπουκοβό, θα προσθέσω λίγο εστραγκόν. Και το εστραγκόν το αποξηραμένο πια πουλιέται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που δεν βρείτε εστραγκόν αποξηραμένο, τότε μπορείτε να βάλετε δυόσμο φρέσκο. Ό,τι από τα δύο θέλετε. Λοιπόν, θα προσθέσω ξύσμα από ένα λεμόνι. Πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά. Αλάτι και πιπέρι. Και θέλουμε αρκετό αλάτι και πιπέρι. Όταν λέμε αρκετό, θέλω περίπου 15 γραμμάρια αλάτι. Γιατί θα προσθέσουμε μετά τον κιμά μας όλο αυτό το μείγμα μέσα. Οπότε θέλουμε να αλατίσουμε και τον κιμά μας. Βάζουμε αλάτι, δεν το λυπόμαστε όπως σας είπα. Βάζουμε και το πιπέρι, πάλι δεν λυπόμαστε. Άσχετα που βάλαμε τον μπούκοβο, άλλη γεύση έχει τον μπούκοβο, άλλη γεύση έχει το πιπέρι. Θέλουμε την πιπερένια γεύση μέσα. Τώρα, με το που καραμελώσει το κρεμμύδι και γίνει ωραίο και σεξι και χάσει αυτή την άσχημη γεύση του κρεμμυδιού και γίνει μαρμελάδα, παίρνουμε και το προσθέτουμε μέσα στο ψωμάκι μας, εδώ. Κλείνω το μίξερ και χτυπάω πολύ καλά μέχρι να διαλυθούν τα πάντα. Αυτό ήταν. Εδώ βρίσκεται η συνταγή της επιτυχίας. Όταν φτιάξετε αυτό το αρωματικό μείγμα, πραγματικά θα καταλάβετε πώς μπορείτε να κάνετε ένα νόστιμο κιμά πάρα πολύ εύκολα και να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θέλουμε τον κιμά από το ψυγείο, θέλουμε τη γέμιση από το ψυγείο, οπότε πάρω τα παρόλα. Αυτά είναι για τη γέμιση, τα αφήνω λίγο στην άκρη. Εδώ και εδώ. Και εδώ πέρα έχω τον κιμά μου. Να φορέσω γάντια. Λοιπόν. Έχω πάρει κιμά από στήθος. Μπορείτε να πάρετε κιμά από μπούτι, που θα γίνει λίγο πιο βαρύ το ρολό, αλλά πιο γευστικό. Να κάνετε ψέματα, το μπούτι έχει περισσότερο γεύση. Ή μπορείτε να βάλετε μισό-μισό. Μπορείτε να βάλετε και κιμά γαλοπούλα σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Τώρα, θέλω ένα μεγάλο μπολ, θα ρίξω μέσα στο κιμά μου. Θα προσθέσω όλο αυτό το υπέροχο μείγμα του ψωμιού με τα αρωματικά. Εδώ πέρα, πραγματικά βρίσκεται όλη η γεύση από το ρολό μας. Και βλέπετε, είναι αρκετή ποσότητα, δεν είναι λίγη. Θα προσθέσω ένα αυγό, τρεις κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, παραπάνω βάλετε δεν πειράζει. Και σε περίπτωση που νιώθετε ότι δεν έχετε βάλει αρκετό αλάτι στο ψωμί, πρέπει να βάλετε τώρα. Έχουμε αρκετό κιμά, μα δεν βάλουμε αλάτι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε μετά. Οπότε μη λυπηθείτε το αλάτι, θέλουμε να βάλουμε αλατάκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε πολύ καλά.
Τώρα εδώ πέρα θέλω να πλάσετε πολύ καλά για να πάει το ψωμάκι παντού και τα αρωματικά παντού. Και αν μπορείτε να κλείσετε με βράδυ και να αφήσετε το ψυγείο 2-3 ώρες στο μείγμα, τότε ακόμα καλύτερα γιατί θα γίνει πιο αρωματικό το ρολό. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο και θέλετε κατευθείαν να μαγειρέψετε και να βγάλετε κάτι στο τραπέζι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω μία λαδόκολα. Όπως είναι, θα βγάλω τον αγάντι, θα ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο πάνω στη λαδόκολα. Ελάχιστο όμως. Θα ξαναφορέσω άλλο ένα γάντι και η διαδικασία είναι απλή. Πάρτε όπως είναι τον κιμά. Βάλτε τον πάνω στη λαδόκολα και απλώστε πάνω στη λαδόκολα. Θέλουμε να το κάνουμε περίπου όσο δύο κόλλες χαρτί α4 η μία δίπλα από την άλλη. Εδώ. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τα γούστα. Μπορεί να σας αρέσει να είναι πιο χοντρό, μπορεί να σας αρέσει να είναι πιο λεπτό. Το ρολό είναι δικό σας, εσείς θα το σερβίρετε στο τραπέζι. Εξαρτάται πώς θέλετε να το κόψετε και πώς θέλετε να το σερβίρετε. Αλλά βλέπετε πόσο εύκολο και απλό είναι. Τώρα, βγάζω γαντιά. Ήρθε η ώρα για τις πιπεριές μου. Έχω δύο πιπεριές, πράσινη και κόκκινη. Δεν τις χρειάζομαι ολόκληρες, τις μισές θα βάλω. Μισή πράσινη, μισή κόκκινη, εδώ και εδώ. Πάει αυτό. Κόβουμε σε ωραίες φετούλες εδώ, γιατί η πιπεριά έχει το φανταστικό το ότι μόνη της είναι ωραία, αλλά όταν συνδυάζεται με τυρί και ζαμπόν, Παναγία μου σε γέμιση, σου δίνει αυτή τη φανταστική αίσθηση που θες να έχεις πάντα σε κάτι γεμιστό. Λοιπόν, πιπεριές πάνε μέσα, εδώ τις απλώνουμε παντού. Δεν βάλετε παραπάνω, δεν χρειάζεται, γιατί άμα βάλουμε πολλά ζαρζαβατικά μέσα, έτσι τα λέω εγώ, ντομάτες και όλα τα υπόλοιπα, αυτά βγάζουν πάρα πολύ νερό και στο τέλος νερώνει το φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, έχω τσένταρ και μοτσαρέλα εδώ. Θα κόψω ωραία μπαστούνάκια, πώς σας φαίνεται. Καλά τα πας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα πάω πάρα πολύ καλά, το ξέρω. Θέλουμε και τσένταρ και μοτσαρέλα, Παναγία μου. Μπορεί να βάλετε και έτοιμο μιξτηριών, αλλά κοιτάξτε τώρα που φαίνεται. Θα βάλω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Όχι, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Δεν έχει σημασία, καθώς θα γίνουν, θα πάνε παντού. Λοιπόν, καπνιστό μπέικον, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο λαδικό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε πραγματικά σας αρέσει. Αρκεί να σας αρέσει. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα, άμα θεωρείτε ότι είναι υπερβολή. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά ενδιαφέρον. Πώς το βλέπετε? Τέλειο. Πάμε και στη μέση. Τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Η ώρα της κρίσης θέλει το τύλιγμα. Πώς φαίνεται, δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Κοίτα εδώ. Ένα. Δύο. Τυλίγουμε τα χέρια, σφίγγουμε καλά και... Νταντάν! Δύσκολο ή εύκολο? Πανεύκολο. Δηλαδή πραγματικά και να μην έχετε τυλίξει τίποτα στη ζωή σας, ούτε πίτα γύρω, αυτό το τυλίξετε. Θέλω λίγο αλάτι από πάνω, λίγο πιπέρι, βάλτε και λίγο στη λαδόκολα. Εδώ, θα βάλω και λίγο αλάτι στη λαδόκολα. Το αλάτι, μην το ξεχνάτε, στις τέτοιες συνταγές το αλάτι είναι βασικό και δεν μπαίνει στη συνέχεια, αυτό είναι το κακό. Λίγο ακόμα λαδάκι και πάμε να το σετάρουμε, να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα. Πώς? Σφίγγουμε τα χέρια εδώ, παίρνουμε τις άκρες, τις πιέζουμε. Ξανατυλίγουμε εδώ. Ένα, δύο. Και τι θα κάνουμε? Σφίγγουμε από τη μία πλευρά, σφίγγουμε από την άλλη. Λοιπόν, τώρα, άλλο μηνόχαρτο. Θα φτάσει ένα ή να βάλω δύο? Για να δω, να κάνουμε και οικονομία. Όχι ρε, την έφτασε. Και οικονομία. Με ένα άλλο μηνόχαρτο. Μα τι ωραία καραμελίτσα που είσαι εσύ. Τι ωραία καραμελίτσα που είσαι. Λοιπόν, τώρα θα μπει στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για μία ώρα σκεπασμένο, ξεσκεπάζω, ανοίγω το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολα και ψήνω άλλη μισή ώρα. Σύνολο μία μισή ώρα. Μία ώρα τυλιγμένο, μισή ώρα ξετύλιχτο. Καλά το είπα. Πάει στο φούρνο και ραντεβού πίσω σε μία μισή-δύο ρίτσες, θα αφήσω και λίγο να κρυώσει για να σερβίρουμε. Και το ρολό μας είναι έτοιμο. Θα κόψω κομμάτι για να σας δείξω πώς είναι μέσα. Είναι φανταστικό. Προσοχή όταν το μετακινείτε να μην σπάσει. Βάλτε μαχαιράκι από κάτω. Εδώ. Τόσο εύκολα που μπορείς να εντυπωσιάσεις τους πάντες. Πραγματικά με λίγο κιμά. Ίσα-ίσα στο στεγανάκι κάναμε 2-3 διαδικασίες και κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έχει γίνει μέσα. Παναγία μου. Είναι φανταστικό. Λεπτές φετούλες, ωραίες φετούλες. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Λοιπόν, ριζάκι. Και δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη σως, γιατί θα περιμένετε τώρα να κάνω κάτι πολύ έτσι παράξενο, σωστά. Θεωρώ ότι το καλύτερο συνοδευτικό σε σάλτσα για αυτό εδώ το φαγητό... Όλαλα. Οχ.
καλύτερο συνοδευτικό φιλελάκι είναι η μουστάρδα. Έτσι όπως είναι, θα βάλω λίγο μουστάρδα εδώ πέρα δίπλα, να μην το κουράσω. Ίσα ίσα λίγο μουστάρδα, λίγα μυρωδικά, φρέσκο θυμαράκι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο πιπέρι φρέσκο. Λίγο λαδάκι. Το τέλειο φαγητό. Και για του λόγου το αληθές, να μην σας αφήσω έτσι με την αγωνία, να δοκιμάσω και λίγο. Και πώς θα δοκιμάσω. Μπόλικη μουστάρδα. Χωρίς τύψεις. Είναι τόσο νόστιμο. Τόσο ισορροπημένο. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Subscribe στο κανάλι μας, κάντε comments κάτω από το βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο φαγητό με μια παγωμένη super Coca-Cola. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.